Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Bars. Καλά Χριστούγεννα να πω, γιατί ξεκινάμε έτσι γιορτινά εδώ στο MEA TV. Εννοείται, μπείτε στα social media, ακολουθήστε με, ακολουθήστε μας, για να τα βλέπετε όλα πρώτη και στο δικό μου και στα του MAD, το οποίο σκάει καπάκια εδώ πέρα. Και ξεκινάμε πολύ γρήγορα με rap news εδώ πέρα, γιατί θα σας πω ότι ο Styles P επιβεβαιώνει ότι ο DMX μπίφαρε με τον Ja Rule στο We Don't Give Up. Καταλαβαίνετε τι επακολουθεί. Δεν επακολούθησε όμως, γιατί είμαστε στον αέρα και το SURU θα μας εκδικηθεί, θα μας επιτεθεί και δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, ο Styles P ισχυρίστηκε ότι ο DMX είχε ένα πολύ συγκεκριμένο άτομο στο μυαλό του όταν το ηχογραφούσε το κλασικό κομμάτι We Don't Give Up. Ο Lox MC πέρασε από το Breakfast Club την 3η 5 Δεκεμβρίου, όπου αποκάλυψε ότι ο Ja Rule βρισκόταν στο στόχαστρο του DMX. Boom boom. Το τραγούδι ήταν για τον Ja, είπε ο Styles στο Charlamagne the God. Τι τύπος είσαι άμα αυτό ονομαστεί Charlamagne the God, Καρλομάγνος ο Θεός. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Δεν το ήξερες αυτό, X και Ja είχαν beef, ήταν σκυλιά και συνέχισε. Αυτό ήταν μέσα και ήμουν μαζί του. Αυτό έπρεπε να το ξέρετε όλοι. Ακούστε τους στίχους. Ο DMX και ο Ja Rule ήταν φίλοι και άμα ακούσετε το στυλ του ενός και το στυλ του αλουνού θα καταλάβετε ότι υπάρχει μια ομοιότητα. Αυτή η ομοιότητα ήταν επειδή ο Ja αντέγραφε τον DMX προφανώς, γιατί ο DMX ήταν top dog, ήταν άνθρωπος επιπέδου. Αυτοί που γνωρίζουν από hip hop καταλαβαίνουν ότι ήταν στο επίπεδο του Biggie και του Pac και πάει λέγοντας. Και ότι η υπόστασή του ήταν ανάλογη. Ο Ja Rule λοιπόν έφυγε αργότερα, ακολούθησε ένα λίγο πιο εμπορικό στυλ με το στυλ του DMX. Έκανε μερικά τραγούδια όντως, δεν ήταν άσχημα, εντάξει, αλλά δεν ήταν DMX. Συνεχίζω. Ο Lil Wayne ανοίγει μια διαφορετική έκδοση του εαυτού του για να πάρει feats. Δεν τον ξέρω αυτόν τον τύπο, λέει. Λοιπόν, τσεκάρετε. Ο Lil Wayne έχει ρίξει φως στη δημιουργική διαδικασία όταν πρόκειται για τους διάσημους που συνεργάζεται, αποκαλύπτοντας ότι αγγίζει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του τώρα. Μιλώντας στην εκπομπή του στο Apple Music Young Money Radio μαζί με τον καλεσμένο τον Tyga, ο Wayne είπε: «Όταν πρόκειται για τους στίχους μου, στα feats μου, παραδέχομαι ότι υπάρχει κάποιος που ενεργοποιώ και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν τον ξέρω αυτόν τον τύπο, απλά ξέρω ότι κερδίζει πάντα». Απευθυνόμενος στον υπογεγραμμένο του στη Young Money, πρόσθεσε: «Εγώ που είμαι στο τραγούδι κάποιου και σκοτώνω, είμαι εξίσου σίγουρος όσο αυτός ο άνθρωπος, ο Tyga δηλαδή, που βγάζει τη μία επιτυχία μετά την άλλη». Τι είπε ο Snoop? «Αυτούς τους τύπους εδώ δεν τους χάνουμε». Είναι πάντα ο Snoop σε μία εξίσωση να συζητήσει για κάτι που έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα. Ο Lil Wayne, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τη δημιουργικότητα του Lil Wayne και πόσους χαρακτήρες μπορεί να βγάλει. Αν κάποιος αμφισβητεί τη λυρική αυθεντία του Lil Wayne, να ακούσει το τραγούδι, αχ πώς λέγεται, το οποίο είναι μαζί με τον Kendrick Lamar. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε ζήσει την εποχή του Lil Wayne όταν ήταν στα ουράνια, που ήταν ανάμεσα στο 2010 και 2015. Υπήρχε ένα μικρό καινούλι στην Ελλάδα όσον αφορά τη hip hop, αλλά είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός MC που ανέβασε τη hip hop στο επόμενο επίπεδο με τον τρόπο του προφανώς και έφερε τον ήχο του νότου πιο κοντά στο mainstream για να δημιουργηθεί αργότερα αυτό που λέμε σήμερα trap. Λοιπόν, πάμε σε ένα break πολύ γρήγορα και γρήγορα θα γυρίσουμε πίσω εδώ στο House of Bars, εδώ στο MEA TV, για να μιλήσουμε για new releases. One. What's up, τι κάνετε? Λοιπόν, φτάσαμε εδώ στο House of Bars. Γυρίσαμε εδώ στο House of Bars, είναι η σωστή έκφραση, για να μιλήσουμε για τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Είμαι ο Duke και είμαστε όπως πάντα στο MEA TV, εδώ χριστουγεννιάτικα και με style. Λοιπόν, πάμε. Το νέο κομμάτι από Fendi D, Rappa και Glorilla με τίτλο In The Trunk. Η Glorilla ξεχωρίζει καθώς την αποκαλούν την diva της rap χάρη στο μικροκαμωμένο καρέ και την ιδιαίτερη προσωπικότητά της. Τη βλέπετε, δεν είναι μια diva? Όχι, ναι, μπορεί. Μπορεί και να είναι.
Την είδαμε λοιπόν να αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το δέρμα της λόγω της καταγωγής της όσο από ποτέ το 2023 και μέρος αυτού πιθανότητα οφείλεται στη χρονιά που πέρασε μουσικά γιατί είχε πρόβλημα με το δέρμα της. Τι έχει το δέρμα της? Ένα υπέροχο δέρμα ήταν. Να τη δούμε ξανά. Τι, επειδή είναι. Γιατί, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι έχει το δέρμα της? Ωραίο είναι το δέρμα της. Δεν έχω. Δεν πιστεύω ότι θα είχε λόγο να μην είναι ωραίο. Τέλος πάντων, νέα συνεργασία λοιπόν με τη Fendi Da Rapa στο In The Trunk. Στο κομμάτι In The Trunk, η νότια Starlet χορεύει και εμφανίζεται κρατώντας το τζιν στο παντελόνι της ανοιχτό προς μεγάλη απογοήτευση ορισμένων θεατών. Τι θέλανε δηλαδή? Τι θέλανε. Ναι, είναι ανοιχτό εδώ το τζιν της η κοπέλα. Εντάξει, μια χαρά. Δεν μας κάνει εντύπωση. Η ίδια απαντά χωρίς δεύτερες σκέψεις και χωρίς κανέναν δισταγμό πίσω. Μετά την επιτυχία που είχε με την Cardi B στο Point Me 2, δεν θα μας ξάφνιαζε να δούμε τη Fendi να έχει άλλη μια επιτυχία στα χέρια της. Αυτή η φορά η επιτυχία φαίνεται δεδομένη με το In The Trunk. Είναι ακόμα νωρίς στην καριέρα της στη rap, αλλά το μέλλον προβλέπεται να είναι δυνατό και να την ακολουθήσει την Da Rapa στα ύψη. Λοιπόν, για να δούμε, περιμένουμε να το δούμε και τώρα να σας πω ότι το MacBook 2023 by 3Cents, το πιο λαμπερό show μόδας και μουσικής, έρχεται σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στο Mega. Ετοιμαστείτε να απολαύσετε στην οθόνη σας το μοναδικό θεσμό της χώρας που ενώνει με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο τη μόδα με τη μουσική και παρουσιάζει μοναδική Βίκυ Καγιά. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 15 πασαρέλες από κορυφαίους σχεδιαστές και φυσικά ο Μικέλε Μωρόνε, ο super guest star που έβαλε φωτιά σκηνή του MacBook 2023 by 3Cents. Πότε? Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 10 το βράδυ στο Mega. Λοιπόν, μιλάγαμε τώρα για την Glorilla, οπότε θα δούμε Glorilla με Cardi B Tomorrow 2 και γυρνάμε γρήγορα πίσω για Rappers on Media. Boom! What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Buzz, είμαι ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα. Και τώρα θα μιλήσουμε για τους rappers on media λοιπόν εδώ στο Mea TV. Η Beyoncé και ο Jay-Z σε σπάνια φωτογραφία μαζί. Η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Insta πόσταρε ένα κολλάζ φωτογραφιών με τον άντρες, τον Jay-Z, το οποίο σχολιάστηκε αρκετά από τους πιστούς της θαυμαστές. Έχει πολλούς κιόλας. Στο κολλάζ υπάρχουν φωτογραφίες και με την ίδια μόνη της ποζάροντας με ένα ολόλευκο σετ και τις υπόλοιπες φωτογραφίες με τον Jay-Z ντυμένος total black. Ένα αρκετά σπάνιο post από την ίδια, καθώς δεν βγάζει αρκετά προς τα έξω αυτή την πλευρά και προτιμά κυρίως να δείχνει το μουσικό της στοιχείο. Η ίδια στη λεζάντα έγραψε «Hope you don't get children's blood on that white outfit», τονίζοντας με αυτό περισσότερο το outfit της. Πολλοί έσπευσαν κάτω από τα σχόλια για να γράψουν πως προσπαθούν να αντιγράψουν την Kim Kardashian και τον Kanye, αδιαμφισβήτητα όπως η Beyoncé και ο Jay-Z είναι από τα ζευγάρια τα οποία δεν αναζητούν την προσοχή και κυρίως δεν έχουν την ανάγκη να το κάνουν αυτό. Συμφωνώ σε έναν βαθμό, απ' την άλλη εντάξει είναι και η δουλειά τους. Οι θαυμαστές έκαναν ένα mini battle κάτω στα σχόλια έτσι ώστε να ψηφίσουν το αγαπημένο και καλύτερο ζευγάρι για το καθένα. Τα σχόλια ήταν Beyoncé και Jay-Z vs Kanye West και Kim Kardashian. Και τώρα το θυμήθηκαν. Τώρα θυμήθηκαν που έχουν χωρίσει άλλοι και γίνει χαμός και δηλαδή εδώ και 2 χρόνια λέμε νέα για το πώς φρικάρει ο Kanye και τι γίνεται. Τέλος πάντων, δυστυχώς θα πω. Τώρα όμως να σας πω ότι το μυστικό της κοντέσας Βαλέρενας έρχεται στο Θέατρο Ελληνικός Κόσμος, εισιτήρια στο more.com. Είναι Τρίτη με Σάββατο, το έργο διαδραματίζεται στη Ζάκυνθο και αποτελεί τη θεατρική διασκευή ενός μικρού θεατρικού διηγήματος με τον ομώνυμο τίτλο. Η σκηνοθεσία του κλασικού ελληνικού έργου που θεωρείται το αριστούργημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου υπογράφει ο Πέτρος Ζούλιας και στο ρόλο της κοντέσας Βαλέρενας υποδύεται η διακεκριμένη ηθοποιός Νένα Μεντή. Η Βασιλική Τρουφάκου ερμηνεύει το ρόλο της νεαρής νύφης, ο Νίκος Νίκας, ωραίο όνομα αυτό, τον γιο Κοντέ Βαλέρη, ενώ η Μαρία Κανελοπούλου κρατά το ρόλο της οικονόμου. Μαζί τους ο Δημήτρης Καπεντανάκος, ο Δημήτρης Αριανούτσος και η Μαριάννα Τουντασάκη. Καλή φάση λοιπόν, να πάτε να το δείτε, more.com, είναι Τρίτη με Σάββατο. Πάμε τώρα σε ένα break, θα δούμε το κομμάτι το 8 Mile, το Lose Yourself και θα γυρίσουμε γρήγορα πίσω για Behind the Scenes 1.
What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Buzz, είμαι ο Duke εδώ στο Mea TV και αυτό είναι το τελευταίο μας part και θα μιλήσουμε για το behind the scenes. Τι έγινε λοιπόν στην εκάστοτε στιγμή. Θα σας βάλουμε λίγο έτσι πίσω από τη σκηνή στα παρασκήνια. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το My Name Is του Eminem. Το My Name Is είναι ένα τραγούδι του Αμερικανού rapper Eminem από το επιτυχημένο album The Slim Shady LP του 1999. Είναι το τραγούδι που ανοίγει το album. Το τραγούδι έχει sample από το τραγούδι I Got That των Labai Cifre και βρίσκεται στην 26η θέση στη λίστα τα 100 καλύτερα τραγούδια των 90s του VH1. Στην 6η θέση του 1001 καλύτερα τραγούδια που έγιναν ποτέ του μουσικού περιοδικού Q και στην 31η θέση στη λίστα τα 100 καλύτερα rap τραγούδια που υπήρξαν του Rolling Stone. Εν τω μεταξύ είναι ξέρω εγώ στα καλύτερα τραγούδια των 90s, στα καλύτερα τραγούδια που έγιναν ποτέ, αλλά στα καλύτερα rap είναι πιο ψηλά, ξέρω εγώ. Αυτό ακούγεται κομπλεξικό λίγο. Λοιπόν, παράλληλα έφτασε στο νούμερο 36 του Billboard Hot 100 και έγινε η πρώτη επιτυχία του Eminem στα 40 καλύτερα. Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το My Name Is έφτασε στην κορυφή της δεκάδας των charts στην Ισλανδία, την Νέα Ζηλανδία, την Νορβηγία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το βίντεο ξεκινάει με μια στερεοτυπική οικογένεια με κάποιους να παρακολουθούν τηλεόραση, η οποία στη συνέχεια συναντά μια εκπομπή με πρωταγωνιστή το Marshall Mathers με πραγματικό όνομα Eminem. Καθώς λοιπόν συνεχίζει το βίντεο, Eminem κάνει παροδία σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες, μιμείται επίσης τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Bill Clinton, τον Johnny Carson και άλλους. Ο μπασκετμπολίστας George Muresan έχει μια εμφάνιση ως κυλιολόγος με τον Eminem να το χρησιμοποιεί ως ομοίωμα στη σκηνή. Ο Dr. Dre, ο παραγωγός του τραγουδιού, έχει επίσης μια εμφάνιση ως γιατρός. Ο Eminem φαίνεται να φορά ένα κόκκινο smoking σε ορισμένα σημεία του βίντεο, κάτι στο οποίο θα αποτίσει φόρο τιμής στο single του 2020 στο GNAT, 21 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του My Name Is. Αυτά λοιπόν για το My Name Is θα το δείτε σε πολύ λίγο στις οθόνες σας. Το είδατε και λίγο τώρα, αλλά θα το δείτε ακόμα πιο πολύ και θα το ακούτε και παράλληλα, δεν θα ακούτε εμένα, θα ακούτε τον Eminem. Να σας πω όμως πριν από αυτό ότι η τέλη ξένη του P. Genovese σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπασόπουλου και Πέτρου Λαγούτη και παραγωγή των θεατρικών επιχειρήσεων Μπροσούλη, η παράσταση που ενθουσίασε το κοινό και τους κριτικούς και καταχειροκροτήθηκε από περισσότερους από 50.000 θεατές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επιστρέφει αυτό τον Οκτώβρη στο θέατρο Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. 7 φίλοι συναντιούνται λοιπόν για γεύμα στο σπίτι ενός εκ των ζευγαριών, αποφασίζουν να παίξουν ένα παιχνίδι, αφήνουν όλα τα κινητά τους στη μέση του τραπεζιού και μοιράζονται μεταξύ τους το περιεχόμενο από κάθε μήνυμα, email και τηλέφωνο που λαμβάνουν. Μυστικά έρχονται στην επιφάνεια που διαταράσσουν την ισορροπία στις σχέσεις, γιατί όπως είπε ο Γκάμπριελ Γκαρσία Μαρκές, ο καθένας από εμάς έχει τρεις ζωές. Μια δημόσια, μια προσωπική και μια μυστική. Και σαν να μην έφταναν οι τρεις ζωές, έχει και πανσέλινο. Το έργο «Τέλειοι ξένοι» με τις ξεκαρδιστικές ανατροπές και τις απρόσμενες εξελίξεις του έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο εξωτερικό και γίνει επίσης πολύ επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία σε 18 χώρες. Ναι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα δείτε όμως τώρα «My Name Is» από Eminem. Θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή ως συνήθως θα ανανεώσουμε Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 εδώ στο Mea TV για να βλέπετε τα πάντα πρώτοι. Σας περιμένω να είστε εκεί και να είστε καλά. One love. Peace.